Τώρα, πριν αναφερθούμε στις επιδόσεις της επόμενης επιχείρησης, θα θέλαμε να εκφράσουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια της Σάνι, που θρηνεί την απώλεια της δικής του Όλγας, καλλιτεχνικής διευθύντριας του Σάνι Φέστιβαλ και μαζί των πιο χαμογελαστών ματιών του πολιτισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Τώρα, οι επιχειρήσεις του ομίλου Σάνι και Οίκος καταλαμβάνουν σημαντικές θέσεις στη λίστα των πλέον κερδοφόρων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της χώρας. Το σημαντικό, ωστόσο, με τον όμιλο είναι ότι υλοποιεί ένα από τα πιο γενναία επενδυτικά προγράμματα που συντελούνται αυτή τη στιγμή στον τομέα του ελληνικού τουρισμού. Καλούμε λοιπόν στο βήμα την κυρία Γεωργία Δόδου, PR and Communications Manager της Σάνι και Οίκος Group. Κύριε Κτενά, θα μας βοηθήσετε. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την διάκριση αυτή. Σήμερα πραγματικά είναι μια δύσκολη μέρα για τον όμιλό μας και θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω τους δικούς μας θησαυρούς που είναι το ανθρώπινο δυναμικό του ομίλου μας. Ήδη 150 άτομα από αυτά βρίσκονται στην Ισπανία για το Οίκος Ανδαλουσία που θα ξεκινήσει με το καλό τον Μάιο του 2020 και θα ήθελα να αφιερώσω αυτό το βραβείο στην καλλιτεχνική διευθύντρια του Σάνι Φέστιβαλ, την Όλγα Ταμπουρή, που αποχαιρετήσαμε σήμερα. Για 23 χρόνια έκανε το φεστιβάλ, αυτό που είναι σήμερα, ένα μοναδικό θεσμό πολιτισμού και το κενό που αφήνει είναι μεγάλο. Σας ευχαριστώ πολύ.